Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Πώς να κάνεις μια τέλεια παρουσίαση» της Νένας Γεωργιάδου, από τις εκδόσεις Οξυγόνο. Η Νένα Γεωργιάδου είναι μια γνωστή ψυχολόγος, έχει γράψει κοντά στα 30 βιβλία, αυτό εδώ πρέπει να είναι το 27-28, έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον, και φυσικά είναι και εισηγήτρια σεμιναρίων. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και ως ψυχολόγος και ως έμπειρη εισηγήτρια σεμιναρίων και θα σας μάθει πώς να κάνετε μια τέλεια παρουσίαση όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Και όχι μόνο και στην πράξη αλλά και νοητικά, γιατί πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και υλικά και πνευματικά για να κάνεις μια τέλεια παρουσίαση. Ελάχιστος κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια πρακτικά πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν κάνεις μια παρουσίαση. Πολύ απλά πρακτικά πράγματα όπως το να φορέσεις παλιά παπούτσια. Ναι, να φορέσεις παλιά παπούτσια, γιατί αν φορέσεις καινούρια τα οποία θα σε ενοχλήσουν, θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε, αμέσως βγαίνει μια γκριμάτσα στο πρόσωπο η οποία μεταβιβάζεται στο ακροατήριο. Και σου λένε τι είναι αυτό, τι ξυνήλισε αυτό που βγάζει. Ακόμα και τα ρούχα. Δεν πρέπει να είναι στενά, πρέπει να είναι άνετα, δεν πρέπει ούτε να σκάς, ούτε να κρυώνεις. Πρέπει να, άμα είσαι γυναίκα ή και άντρας, έτσι. Όταν κάνεις κάποιες κινήσεις, να μην φαίνεται το εσώρουχο, η φανέλα. Υπάρχουν πράγματα, λεπτομέρειες που θα τις πει κάποιος, οι οποίες όμως κάνουν τη διαφορά. Τι πρέπει να γνωρίζεις. Πρέπει να γνωρίζεις το θέμα σου, έτσι. Αλλά αυτό ας πούμε ότι το έχουμε δεδομένο. Κάνω σεμινάριο για αυτό το θέμα, υποτίθεται πως το ξέρω. Πρέπει να γνωρίζεις το χώρο καλά, στον οποίο θα δώσεις σεμινάριο. Πρέπει να γνωρίζεις το ακροατήριο. Πρέπει να γνωρίζεις πώς θα κάτσεις το ακροατήριο, πώς θα μοιραστείς το χώρο. Ή αν είναι ιντερνετικό, εάν θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσεις να σου συνομιλήσουν, να πεταχτούν, να σε διακόψουν. Πρέπει να ξέρεις τι θα φορέσεις. Για παράδειγμα, αν εγώ τώρα φορούσα ριγέ ρούχα, θα τρεμόπαιζε η οθόνη σε αυτό το σημείο εδώ που είναι η μπλούζα μου. Πρέπει να ξέρεις τι είδους ρούχα να φορέσεις, όχι μόνο τι χρώμα. Δηλαδή μια γυναίκα με ένα πλούσιο ντεκολτέ, με ανοιχτή μπλούζα, να τραβούσε το βλέμμα εκεί, τουλάχιστον στον αντρικό πληθυσμό και στο γυναικείο, έτσι. Σου λέει άλλος, εγώ δεν ήρθα για να μάθω, δεν ήρθα για να μου προβάλλεις τα κάλλη σου. Πρέπει να ξέρεις και το θέμα σου πολύ καλά. Δηλαδή, πολλοί κόσμος, επειδή γνωρίζει το θέμα, λέει, δεν χρειάζεται να ερευνήσω, τα ξέρω όλα για αυτό το θέμα. Όχι. Πάντα θα υπάρχει και κάτι καινούριο, πάντα θα υπάρχει κάτι αμφιλεγόμενο και πάντα θα υπάρχει και μια αντίθετη άποψη, την οποία εσύ ακόμα και αν δεν την πιστεύεις, πρέπει να μάθεις για αυτήναν, γιατί κάποιος από το ακροατήριο μπορεί να μεταφέρει και να σου πει ναι, αλλά γι' αυτό τι λέτε. Ακόμα και εγώ που έχω παρακολουθήσει τόσα πολλά σεμινάρια, μέσα σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψα πράγματα τα οποία δεν είχα φανταστεί ότι μπορούν να γίνουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορα κόλπα για το πώς να μην ξεχνάς τα λόγια σου. Δεν χρειάζεται να τα αποστηθήσετε όλα. Μπορείτε να τα έχετε είτε σε χαρτιά. Υπάρχουν χώρες στις οποίες είναι επίτρεπτο ο ομιλητής να μην διαβάζει από χαρτιά. Υπάρχουν χώρες στις οποίες λένε ότι άμα διαβάζει από χαρτιά δεν ξέρει το θέμα καθόλου. Το σωστό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάπου στη μέση. Υπάρχουν κόλπα για να μιλάς καλύτερα και να επικοινωνείς καλύτερα με τον κόσμο. Υπάρχουν κόλπα για να περνάς το μήνυμα σωστά και να μην σε υπερεξηγούνε. Όπως και υπάρχουν κόλπα για να αντιμετωπίζεις τους περίεργους από το ακροατήριο ή και τους κακεντρεχείς. Γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί και κάποιος τέτοιος που είτε επειδή ζηλεύει, είτε επειδή είναι έτσι το. Έτσι λειτουργεί τέλος πάντων. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε αυτό το βιβλίο. Πώς να κάνεις μια τέλεια παρουσίαση. Το βιβλίο «Πώς να κάνεις μια τέλεια παρουσίαση» θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και φυσικά σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία όπως το Captain Book, το Books to You, το eBooks.gr και πάρα πολλά.